Γι' αυτό, επειδή αυτή η έρευνα που κάνουμε έχει και κάποιο εμπορικό ενδιαφέρον, εδώ ένα χρόνο πριν αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια εταιρεία που προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες, αυτά λέγονται πολυπλεκτικές πρωτεϊνικές μετρήσεις, και η εταιρεία είναι η ProtATonce. Είμαστε τώρα 8 άτομα στην εταιρεία και στο advisory board της εταιρείας είναι και αυτοί βέβαια που μου έμαθαν αυτά τα πράγματα, που είναι ο Doug Laffenberg από το MIT και ο Peter Sorger από το Harvard. Η εταιρεία βρίσκεται στο Δημόκρητο, στο τεχνολογικό πάρκο, μαζί με καμιά τριανταριά άλλες πολύ ωραίες εταιρείες. Είμαστε σε κάποια κτίρια όπως εδώ και έχουμε και ένα πολύ ωραίο περιβάλλον που μπορούμε να κάνουμε τα πειράματα. Δεν θα σας ζαλίσω με το τι μπορούμε να προσφέρουμε, αλλά επειδή η Πέρι έλεγε προηγουμένως ότι δεν υπάρχουν εταιρείες γονιδιωματικές στην Ελλάδα, είναι τουλάχιστον έχουμε εταιρείες προτεωμικές και που έχουν και state of the art εξοπλισμό για παραγωγή υψηλής ποιότητας μετρήσεις πρωτεϊνών. Οπότε, άμα οι βιολόγοι εδώ πέρα ενδιαφέρονται, μπορούν να μας επικοινωνήσουν. Και επίσης έχουμε και υπηρεσίες πολυπλεκτικών μετρήσεων πρωτεϊνών. Σε σχέση με τα γονιδιώματα, στα γονιδιώματα είπαμε ότι κοστίζει τώρα 2-3 χιλιάδες για να μετρήσει ένα γονιδίωμα. Οι τιμές για τις πρωτεΐνες μπορεί να είναι και 100 φορές πιο υψηλά. Οπότε, όταν θες να σκρινάρεις και να δεις 10.000 φάρμακα, ποια λαμπάκια να βοσβήνουν, αυτό μπορεί να κοστίσει και 1 εκατομμύριο και παραπάνω. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς στην εταιρεία είναι να το κάνουμε με πολύ καλύτερη ποιότητα και πιο φθηνά. Σαν ένα αποτέλεσμα, μια πρώτη συνεργασία που είχε αυτή η εταιρεία ήταν να συνεργαστεί με την IBM και την Philip Morris. Βάλαμε φάρμακα σε κύτταρα από αρουραίους και σε φάρμακα σε κύτταρα από ανθρώπινα. Μετρήσαμε όλα αυτά τα πράγματα, κάποια από αυτά που αναλύει και ο Μανώλης και ο Σεραφείμ και η Πέρι, αλλά και τις αυτά τα λαμπάκια που σας έλεγα προηγουμένως. Και αυτό που έκανε η IBM είναι να τα δώσει αυτά τα δεδομένα, να κρύψει τα φάρμακα πώς συμπεριφέρονται στους ανθρώπους, να δώσει τα φάρμακα, τα δεδομένα για το πώς τα φάρμακα συμπεριφέρονται στους αρουραίους και να πει στο community, κόψτε το λαιμό σας, βρείτε πώς το φάρμακο επιδρά στους ανθρώπους. Και αυτό είναι κάτι που χρειάζονται πάρα πολύ οι φαρμακευτικές εταιρείες, όταν κάνεις πειράματα, να βλέπεις τα αποτελέσματα στο ποντίκι και να μπορείς να πεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στον άνθρωπο. Και επειδή εμείς προσφέραμε όλα αυτά τα δεδομένα, το συνέδριο θα γίνει στην Ελλάδα, στο Λαγονίσι, τον Οκτώβριο.